Καλησπέρα σας, καλησπέρα Χρήστο και Αλεξία. Φυσικά είναι ευχάριστο γιατί είναι για όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πέρασε στους 8 του UEFA Conference League. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Από το 2003 μια ελληνική ομάδα είχε να βρεθεί στους 8 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στη Γάνδη πριν από λίγα λεπτά τελείωσε το παιχνίδι. Είχε νικήσει και στη Θεσσαλονίκη και είχε πολλές ατυχίες. Είχε παίκτες που δεν πήγανε λόγω προβλημάτων. Είχε παίχτη που έχασε στο ημίχρονο το σκόρερ τον Κρέσπο. Βλέπουμε τον γκολ του Κρέσπο στο 1-0 του πρώτου ημιχρόνου. Η Γάνδη ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πίεσε τον ΠΑΟΚ και σοφάρισε πριν φύγει το ημίχρονο. Όμως ο ΠΑΟΚ με ψυχή, με σωστό πλάνο, με χίλιους φιλάθλους στο πλευρό του, κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη πρόκριση, παίζοντας ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ήταν το καθοριστικό φυσικά. Με ψυχή, με σθένος, με έναν αρχηγό τον Αντελίνο Βιερίνη αλαβωμένο στο κεφάλι, διότι χτύπησε κάποια στιγμή, μάτωσε. Όλοι πίστευαν ότι θα γίνει αλλαγή. Εκείνος σηκώθηκε και είπε: Εγώ θα μείνω, θα συνεχίσω να παίζω. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για μια ιστορική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, Γάνδη ΠΑΟΚ 1-2 πριν από λίγα λεπτά, σε συνδυασμό και με το 1-0 στην Θεσσαλονίκη πριν από μία εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ περνάει στους 8 του Conference League, την ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι σπουδαία στιγμή για τον ΠΑΟΚ που από το 1974, 48 χρόνια, για να περάσει στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και βέβαια αύριο, σε λίγες ώρες, δηλαδή σήμερα, περιμένει και τον αντίπαλό του. Πλέον έχουν περάσει πολύ μεγάλες ομάδες στους 8. Είναι η Ρώμα, είναι η Λιόν. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Σίγουρα θα έχει ένα πολύ καλό αντίπαλο ο ΠΑΟΚ απέναντί του. Και την ευκαιρία για μία ακόμα σπουδαία διάκριση, να φτάσει δηλαδή στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ήδη το ότι είναι στους 8 είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.